Ωστόσο η ένταση αυτή κράτησε λίγα λεπτά. Μετά οι ψυχραιμότεροι μπήκαν στη μέση και κάπως ηρέμησαν τα πνεύματα. Εκείνη την ώρα λοιπόν το σημείο βρισκόντουσαν πάρα πολλοί μαθητές γυμνασίου και λυκείου, οι οποίοι ενεπλάκησαν και στα επεισόδια. Αυτή την ώρα ωστόσο τα σχολεία αποχωρούν από το σημείο. Παραμένουν γύρω στα 100 άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Βρίσκονται λοιπόν εδώ οι κάτοικοι της Αμυγδαλέζας από πολύ νωρίς το πρωί, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την κατασκευή, όπως θέλει να μας έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Του πρώτου στρατοπέδου στην Αττική, εδώ στο χώρο της αστυνομικής σχολής μέσα στην Αμυγδαλέζα. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα τα πράγματα. Είδαμε τις εικόνες αυτές. Ακριβώς. Είχαμε αυτές τις εικόνες. Ευτυχώς τώρα τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει. Ήταν μόνο για λίγο. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκαν. Επίσης, με ενημερώνουν τηλεθεατές ότι και στο Υπουργείο Υγείας είχαμε ένταση. Ήταν νοσηλευτές συγκεντρωμένοι εκεί και υπήρξε ένταση και προσαγωγές. Συλλήψεις, μου λένε οι τηλεθεατές. Αλλά κρατώ τις όποιες επιφυλάξεις μέχρι να το διασταυρώσουν και οι δημοσιογράφοι της εκπομπής μας τα όσα έχουν συμβεί έξω από το Υπουργείο Υγείας.